μεγάλη του αυτοπεποίθηση πρόβαλε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, 2 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα κρίνουν ποιο κόμμα, οι Ρεπουμπλικανοί ή Δημοκρατικοί, θα έχει την πλειοψηφία στα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, την ώρα που η αντιπολίτευση ελπίζει διακαώς πως θα πάρει μια πρώτη πολιτική ρεβάνς. Καθώς πολλαπλασιάζει τις προεκλογικές του εμφανίσεις όπως έκανε όταν πλησίαζε στο τέρμα της νικηφόρας εκστρατείας του το 2016, ο Τραμπ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι νιώθει ηλεκτρισμό στον αέρα όπως ποτέ, πριν και μετά το 2016. Σε κάθε του σταθμό απολαμβάνει εμφανώς τις συναντήσεις του με αυτούς που τον ανέδειξαν στην εξουσία, που προσέρχονται κατά χιλιάδες να ακούσουν τις ομιλίες του που μερικές φορές διαρκούν ως και μια μισή ώρα, με το προεδρικό αεροσκάφος συχνά στο φόντο, αφού αρκετές από τις συγκεντρώσεις γίνονται σε αεροδρόμια. Έπειτα από αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις που όμως είχαν κυρίως τοπικό ενδιαφέρον, από το 2016 αύριο για πρώτη φορά οι Αμερικανοί στο σύνολό τους θα εκδώσουν μια πρώτη τιμιγορία για την προεδρία του Τραμπ. Οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ανανεωθούν όλες, η θητεία είναι διετής, ενώ θα κρυθούν επίσης 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, η θητεία είναι εξαετής. Τόσο στην επερχόμενη Αμερικανική Βουλή, όσο και στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία. Θα αναδειχθούν ακόμη 36 από τους 50 κυβερνήτες των πολιτιών.